Η ΣΥΤΑ, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φωνή και τον οργανισμό Hope for Children, CRC Policy Center, διοργάνωσε σήμερα μια ενημερωτική ξενάγηση για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στους χώρους του σπιτιού του παιδιού στη Λευκωσία. Η ΣΥΤΑ, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φωνή και τον οργανισμό Hope for Children, CRC Policy Center, διοργάνωσε σήμερα μια ενημερωτική ξενάγηση για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στους χώρους του σπιτιού του παιδιού στη Λευκωσία. Σκοπός ήταν να γνωρίσουν από κοντά πώς λειτουργεί η σύνδεση των χώρων αυτών με τις αίθουσες δικαστηρίων στις διάφορες επαρχίες της χώρας μας, παρέχοντας ένα φιλικό και προστατευμένο για τα παιδιά περιβάλλον, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους στις αίθουσες δικαστηρίων, αφού το παιδί βρίσκεται στους φιλικούς χώρους του σπιτιού του παιδιού με τους ειδικούς με τους οποίους είναι εξοικειωμένο. Την εκδήλωση τιμήσαμε την παρουσία τους η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κατερίνα Σταματίου, η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου και εκπρόσωποι του Υπουργού Παιδείας, του Αρχηγού Αστυνομίας καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι δικαστηρίων και άλλων φορέων που εμπλέκονται στο σπουδαίο αυτό έργο. Το όφελος και τις θετικές εμπειρίες τους από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την εφαρμογή της νέας διαδικασίας μοιράστηκαν με όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση οι εμπλεκόμενοι φορείς και συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Κατερίνα Κλειρίδου, η εκτελεστική διευθύντρια του Hope for Children κυρία Άντρια Νεοκλέους και η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή Αναστασία Παπαδοπούλου. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο CEO της ΣΥΤΑ Ανδρέας Νεοκλέους τόνισε ότι η τεχνολογία υπάρχει για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Η τεχνολογία υπάρχει για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Τα δίκτυα μας, η τεχνογνωσία του προσωπικού μας, οι υπηρεσίες μας, όλα αυτά στα οποία επενδύουμε διαχρονικά, αποκτούν αξία μόνο όταν απαντούν στις κοινωνικές προκλήσεις. Στη ΣΥΤΑ, σήμερα, αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί συνδέοντας τα σπίτια των παιδιών με τις δικαστικές αίθουσες σε όλη την Κύπρο, κάνουμε πράξη την αφοσίωση μας στον άνθρωπο, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του. Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας, διευκολύνουμε μια διαδικασία στην οποία υποβάλλεται η πιο ευαίσθητη και ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας μας, τα παιδιά, ώστε αυτή να γίνει λιγότερο επίπονη. Για μας, η αξία που προσδίδει η τεχνολογία και οι υπηρεσίες μας σε αυτή ειδικά την περίπτωση είναι ανεκτίμητη. Η επικεφαλής του σπιτιού του παιδιού στη Λευκωσία, Τάνια Μασιά, ανέλαβε την ξανάγηση στους χώρους και την επεξήγηση των νέων διαδικασιών που διευκολύνονται μέσω του εξοπλισμού και των συνδέσεων που εγκατέστησε η ΣΥΤΑ, σημειώνοντας ότι το 2019, με την έναρξη της νέας διαδικασίας, 40 παιδιά κατέθεσαν ήδη στα δικαστήρια με ηλεκτρονική μαρτυρία. Σημειώνεται ότι το έργο στο σπίτι του παιδιού επιβλέπεται και χρηματοδοτείται κυρίως από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ η ηλεκτρονική διασύνδεση του κάθε σπιτιού του παιδιού με τις αίθουσες δικαστηρίων σε εξοπλισμό και υπηρεσίες υλοποιείται με τη στήριξη της ΣΥΤΑ.